Κύριε Υπουργέ, το Κέντρο Υγείας της Μοίρας του Δήμου Θεστού, με λιγοστό προσωπικό που δουλεύει σε συνθήκες εντατικοποίησης, πασχίζει να καλύψει ανάγκες της περιοχής με περισσότερους από 50.000 κατοίκους, καθώς ηλικίας εργαζόμενους, μετανάστες, εργάτες γης, χωρίς να υπολογίζεται η αύξηση του πληθυσμού με τον τουρισμό τους θερινούς μήνες. Λειτουργούν δεκάδες σχολεία με χιλιάδες μαθητές, προνοιακές δομές και μεγάλοι χώροι εργασίας, όπως για παράδειγμα τα συσκευαστήρια, ενώ δυστυχώς διαπιστώνεται μεγάλη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων. Σε ευθεία αντίθεση όμως με τις μεγάλες ανάγκες, παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό, η σοβαρή υποστελέχωση σε ένα κέντρο που συγκαταλέγεται σε αυτά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε όλη τη χώρα, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και φυσικά όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά προς τα πίσω. Ενδεικτικά, τα περιφερειακά ιατρία λόγω της υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας υπολειτουργούν. Ο εξοπλισμός που διαθέτει είναι βασικός για τα έκτακτα περιστατικά. Καρδιογράφος, φορείο μόνιτορ για διακομιδές, απεινιδωτή και τα τακτικά ιατρία είναι απλά γραφεία συνταγογράφησης και μόνο. Για τους εμβολιασμούς κατοίκων για τον κορονοϊό στα χωριά δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο και χρησιμοποιούν την υδροφόρα του Δήμου. Το ακτινολογικό, ενώ έχει σύγχρονο ψηφιακό ακτινολογικό και υπέρηχο, υπάρχει μόνο μία ακτινολόγος που δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών. Για τις εξειδικευμένες ανάγκες χιλιάδων παιδιών υπηρετεί μόνο μία παιδίατρος. Ο καρδιολόγος δεν έχει ούτε καν ιατρείο οργανωμένο ως καρδιολογικό, ενώ μοιράζεται τον υπέρηχο μαζί με τον ακτινολόγο. Το μικροβιολογικό εργαστήριο που υπήρχε πριν την ίδρυση των ΤΟΜΗ δεν υφίσταται, οι αναλυτές έφυγαν και γίνονται μόνο αιμοληψίες και αποστολή των δειγμάτων στο νοσοκομείο. Υποτυπώδη εξοπλισμό για πολλά περιστατικά, όπως χειρουργικά, ορθοπαιδικά, οφθαλμολογικά, οριλά κλπ, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και ο κόσμος μεταβαίνει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στα νοσοκομεία ή στον ιδιωτικό φορέα. Αποτέλεσμα είναι να μην καλύπτονται ούτε τα στοιχειώδη όπως η αξιολόγηση ενός έκτακτου περιστατικού. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις διακομιδές, οι οποίες γίνονται με λιγοστούς εφημερεύοντες του Κέντρου Υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία ή τη δυνατότητα κάλυψης δύο ταυτοχρόνων περιστατικών από το ΕΚΑΒ, με κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Χωρίς υπερβολή, 8 στα 10 περιστατικά στέλνονται στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, με μία απόσταση 52 χιλιόμετρων. Υπάρχει επίσης ζήτημα με το κτίριο. Η κατάστασή του ιδιαίτερα άσχημη. Το μισό κέντρο υγείας έχει χαρακτηριστεί κάτι δαφιστέο εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ασφάλεια για το προσωπικό που χρησιμοποιεί τους χώρους αυτούς. Υπάρχουν προβλήματα με τον κλιματισμό, με ηλιπής καθαριότητα, με φύλαξη ανύπαρκτη, αμέτρητος κατάλογος. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να καλύψει τις ανάγκες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, των διακομιδών, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των επικουρικών συμβασιούχων όλων των ειδικοτήτων και να επιλύσει ζητήματα ασφαλούς στέγασης του κτηρίου και πλήρους εξοπλισμού του με κρατική χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Κύριε Στικάκη, να ξεκινήσω από το θέμα του κτηρίου. Πράγματι υπάρχει ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρξει ανέγερση σύγχρονου κτηρίου σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο Θεστού. Στο ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι να γίνει η ανέγερση γίνεται συνεχώς αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και μάλιστα δόθηκαν και κονδύλια 71.000 ευρώ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου και την αντικατάσταση τριών κλινών νοσηλείας. Όπως θα το γνωρίζετε και εσείς, έχει ενταχθεί στο ΕΠ Κρήτης για μια σειρά από προμήθεια υλικών, μηχανημάτων και για το 2022 προβλέπεται και η προμήθεια μαστογράφου, ενώ έχει προταθεί και περαιτέρω βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Από εκεί και πέρα, στη συγκεκριμένη δομή, από τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει η υπηρεσία, υπηρετούν αυτή τη στιγμή συνολικά, η συνολική δύναμη του προσωπικού είναι 83 άτομα, όπου είναι 50 μόνιμοι και 33 επικουρικό, και από τον Οκτώβριο του 2019 έχει γίνει ενίσχυση
σε ιατρικό προσωπικό 4 ιατρών, 2 γενικής ιατρικής, 1 καρδιολογίας, 1 ακτινολογίας και 1 επικουρικού γιατρού, δηλαδή 5 συνολικά ιατρών. Ενώ στο λοιπόν επικουρικό προσωπικό έχουν γίνει προσλήψεις 18 μονίμων υπαλλήλων και 2 επικουρικών. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση γίνεται μια προσπάθεια και στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής όσο αυτόν είναι δυνατόν μέχρι να γίνει η πλήρη κατασκευή σε οικόπεδο το οποίο έχει υποδειχθεί. Γίνεται η στελέχωση του προσωπικού με βάση τις ανάγκες οι οποίες δίνονται, ενώ αναφορικώς με το πλήθος των εξετάσεων, το οποίο λέτε για να καταλάβουμε και την ένταση που υπάρχει, ενώ ήταν γύρω στις 60.000 το 19 και 55 το 20, για το πρώτο 9μηνο του 21 έχει φτάσει σε 61.000, αλλά αντιστοίχως και τα δείγματα τα οποία έχουν μεταφερθεί προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στα υπόλοιπα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή στο πρώτο 7μηνο είναι σε 140.000 έναντι 213. Άρα η πίεση είναι πολύ μεγάλη στη συγκεκριμένη δομή και έχει ενισχυθεί με προσωπικό και οποιαδήποτε άλλη πρόταση μας γίνεται από την ΥΠΕ για ενίσχυση, αυτή γίνεται αποδεκτή και η υλικοτεχνική υποδομή, που είναι και το μεγάλο και το χρόνιο πρόβλημα, θα λυθεί με την πλήρη κατασκευή κτηρίου σε οικόπεδο το οποίο έχει διατεθεί. Σε κάθε δε περίπτωση, όπως σας είπα και με το ΠΕΠ που υπήρχε αλλά και με το πρόγραμμα του 2022, θα υπάρξει αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Σε σχέση με το χτηριακό, κύριε Υπουργέ, ό,τι μας είχε απαντήσει το 2016 ως βουλευτής εγώ, επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Ξανθό, για το χτηριακό, ήδη ακριβώς καρμπών απάντηση δίνετε τώρα εσείς. Είναι η μόνιμη εποδός. Ήδη απάντηση, καρμπών, όλες οι κυβερνήσεις. Και έχει εξελιχθεί το γεωφύρι της Σάρτας. Ωραία, και αν το φτιάξετε στο νέο οικόπεδο, όποτε φτιαχτεί, μέχρι τότε τι θα γίνει? Θα κάνετε, λέει, αποκατάσταση, αυτό και τα λοιπά. Ναι, κάντε το. Γιατί δεν το κάνετε τόσα χρόνια? Γιατί θα πρέπει να είστε πιστευτοί τώρα που το λέτε? Δεύτερον, πριν τον νόμο Γεωργιάδη το 2014, με τη διαπιστωτική πράξη της 7η ΥΠΕ και τα λοιπά για το Κέντρο Υγείας Μυρών, υπηρετούσαν σε αυτό 13 γενικοί γιατροί, μία παιδίατρος και 35 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Τότε υπήρχαν 10 κενές θέσεις γιατρών και 14 νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Από το 2014 μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει η κατάσταση καθόλου στο μόνιμο προσωπικό. Πέρα από 2 γενικούς γιατρούς, ένα καρδιολόγο και ένα ακτινολόγο. Σήμερα, υπό αυτές τις συνθήκες και σε συνθήκες πανδημίας και με ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες υγείας, και για να μιλάμε για την εύρυθμη λειτουργία ενός κέντρου υγείας σαν και αυτό των Μυρών, πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον 7 γιατροί για να καλύπτονται όλα τα πόστα χωρίς να χρειάζεται να κλείνουν τα περιφερειακά ιατρία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα είπαμε και προηγουμένως στην επερώτηση του ΚΚΕ, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι σήμερα. Δηλαδή μόνο να καλύπτει ίσα ίσα τη συνταγογράφηση και τις πρώτες βοήθειες. Η παρακολούθηση, για παράδειγμα, των χρονίων πασχόντων δεν απαιτεί οργάνωση. Να μπορεί ο πολίτης να το έχει εκεί που μένει και κατοίκον. Άρα σε μια περιοχή όπως αυτή του Κέντρου Μυρών, του Κέντρου Υγείας Μυρών, με πληθυσμό αναφοράς πάνω από 50.000, θα το λέω συνέχεια, απαιτείται η ύπαρξη και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια μιας μονάδας, καλά οργανωμένης και διασυνδεδεμένης με τα νοσοκομεία και όχι να αρκούνται στο να βγαίνουν οι εφημερίες. Η ύπαρξη σε καθημερινή βάση άλλων ειδικοτήτων πέραν της γενικής ιατρικής, όπως για παράδειγμα του καρδιολόγου, απαιτεί και την οργάνωση, τον εξοπλισμό ενός κατάλληλου χώρου, στοιχειοδός, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Χωρίς αυτά και χωρίς την υποστήριξη άλλων επαγγελματιών υγείας, όπως κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας, διοικητική υποστήριξη, από μόνα τους ένας γιατρός, μόνο με τον τίτλο ειδικότητας, δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά. Και να θέσω, αν θέλετε, και ένα γενικότερο ζήτημα. Εσείς βέβαια είσαστε στη φάση να κλείνετε, να συρρυκνώνετε, να συγχωνεύετε νοσοκομεία. Από μελέτες όμως έχει αποδειχτεί η ανάγκη σύσταση ενός νοσοκομείου στην περιοχή. Δεν είναι μόνο οι πάνω από 50.000 κάτοικοι στην ακτίνα ευθύνης του Κέντρου Υγείας. Υπολογίστε, προσέξτε, 10.000 οικονομικούς μετανάστες. Στην τριπτική τους πλειοψηφία άνδρες που ζουν σε τραγικές συνθήκες, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την κακή υγιεινή και τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε είδους νόσημα, κυρίως σε λιμπόξεις και παρασιτώσεις και σε παράσιτα, αλλά και σε συχνά θύματα κακοποίησης.
προσθέτεστε τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο. Επίσης, η περιοχή εξυπηρετεί περιοχές απομακρυσμένες, στις οποίες διαμένουν άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας και χρειάζονται φροντίδα κατοίκων. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν συνθήκες για κατοίκων επισκέψη ιατρών ή νοσηλευτών για να αποφεύγονται οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Υπάρχουν προβλήματα με το αλκοόλ στην περιοχή. Τροχαία. Χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεννόηση με τους δήμους και τα σχολεία και πάρα πολλά άλλα. Και τέλος, το θέμα του ΕΚΑΒ. Ήδη έχετε στα χέρια σας αναφορά του Συλλόγου Εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Μυρών, που βάζουν σοβαρά ζητήματα για το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το ΕΚΑΒ Ηρακλείου αναφορικά με τα πληρώματα ασθενοφόρων που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Μυρών και ζητούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας και την προστασία της υγείας των κατοίκων. Και γι' αυτά θα πρέπει να μας απαντήσετε. Κύριε Συνδικάκη, το γεγονός ότι το 2016 ο κύριος Ξανθός σας απάντησε με το ίδιο περιεχόμενο, προφανώς δεν ευθύνομαι εγώ αν από το 2016 μέχρι το 2019 δεν έκανε κάτι ο κύριος Ξανθός για να λυθεί το θέμα. Δεν θα αναλάβω και την πολιτική ευθύνη του κύριου Ξανθού για τις απαντήσεις που δίνει. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Ότι η οριστική λύση του προβλήματος θα γίνει όταν στο οικόπεδο που έχει υποδειχτεί από το Δήμο Φεστού θα γίνει η ανέγερση του νέου κτηρίου, αλλά μέχρι τότε, με συγχωρείτε, και σας είπα συγκεκριμένα, έχει γίνει η αναβάθμιση του εξοπλισμού του φυσικοθεραπευτηρίου, η αντικατάσταση τριών κλινών νοσηλείας, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αιμοληψίας και η πληροφοριακή υποδομή. Παράλληλα, σε αυτό το οποίο τρέχει τώρα το ΕΠ Κρήτης, προβλέπεται η προμήθεια ενός κάθετου κλιβάνου γρήγορης αποστήρωσης και ενός έγχρωμου ένα έγγραφο υπερηχοτομογράφου καρδιολογικής χρήσης, υπερηχοτομογράφος καρδιολογικής χρήσης. Αυτά λοιπόν τώρα τρέχουν τα υλικοτεχνική υποδομή. Και παράλληλα, για το 2022 προβλέπεται η προμήθεια ενός μαστογράφου και έχει γενικώς προταθεί και στο 2022 μια σειρά από δράσεις για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Άρα, σε αυτό το κτίριο όπως είναι, προσπαθούν να γίνονται οι ενέργειες για να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό γίνεται. Στο δε προσωπικό, όπως σας είπα, από τον Οκτώβριο του 2019 υπήρξαν προσλήψεις γιατρών, 5 γιατρών και 20 λοιπού ιατρικού προσωπικού. Άρα έχει γίνει προσπάθεια να στελεχωθεί και μάλιστα και προκηρύξεις που έχουν βγει, άλλες έχουν καταστεί και έχουν πάρει τις θέσεις. Υπάρχουν και κάποιες θέσεις οι οποίες βγήκαν άγονες και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει την ευρύτερη συζήτηση τι κίνητρα θα πρέπει να υπάρξουν ώστε και σε αυτές τις περιοχές να μπορεί να γίνεται η στελέχωση. Από εκεί και πέρα θέσατε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια. Μέσα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υπάρχει σημαντικό κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανέρχεται κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ και όλο το σύνολό του έχει να γίνει με δομές ανάπτυξης σε υλικοτεχνική υποδομή και κτηριακά για αυτές όλες τις μονάδες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ως εκ τούτου συνολικά στον χάρτη των οποίων θα υπάρξει και θα αφορά και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια θα ενταχθούν και δράσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν όλα τα κέντρα υγείας, όλες τις τομείς και όλες τις πρωτοβάθμιες δομές οι οποίες υπάρχουν.